προστασία περιφέρειας Κρήτης όλο το καλοκαίρι καθ' όλη τη διάρκεια της ατυπερικής περιόδου. Είναι σαν αυξημένη ετοιμότητα. Ειδικότερα τις τελευταίες μέρες, πραγματικά ο συναγερμός έχει χτυπήσει κόκκινο. Όλα τα διαθέσιμα μέσα της περιφέρειας, είτε έμψυχα είτε άμψυχα, είναι σε ετοιμότητα. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι και αυτή η εβδομάδα, η οποία θα εξακολουθήσει να είναι δύσκολη, θα κυλήσει ομαλά. Και πιστεύω βαθιά με τη συνέργεια του κόσμου ότι στο τέλος του Οκτώβριου, όπου και λίγη αντιπυρική περίοδο, δεν θα δούμε σε καμία περίπτωση τις εικόνες που βλέπουμε στη Ρόδο, στην Αττική τις προηγούμενες ημέρες και γενικότερα στην υπόλοιπη Ελλάδα. Να παρακαλέσω τον κόσμο να είναι ιδιαίτερος προσεκτικός. Ο συνδυασμός αυξημένων θερμοκρασιών, πολλής και πλούσιας ξηράς ύλης στο ύπαιθρο αποτελεί ένα εκρηκτικό μείγμα για την εκδήλωση, τόσο για την εκδήλωση πυρκαγιάς όσο για την επέκταση. Πραγματικά κάνω έκκληση στον κόσμο για κανένα λόγο και για καμία περίπτωση δεν ανάβουμε φωτιά στο ύπαιθρο, ψεσταριές είτε πυροτεχνήματα σε κοινωνικές εκδηλώσεις. Οποιαδήποτε εργασία απαιτεί τέλος πάντων τη χρήση φλόγας απαγορεύεται ρητά. Μάλιστα τα πρόστιμα είναι ιδιαίτερως ουκτερά. Και να θυμίσω στον κόσμο ότι στην κατηγορία 4 απαγορεύεται η παραμονή και τέλος πάντων η παρουσία σε περιοχές Natura, στις περιοχές οι οποίες οι αντιπεριφερειάρχες των οτήτων έχουν εκδώσει απαγόρευση κυκλοφορίας. Επιμένω ότι η καλή συνέργεια, η καλή συνεργασία και η άμεση επέμβαση όποτε χρειαστεί θα είναι και ο καλύτερος συνδυασμός, έτσι ώστε να έχουμε ένα αποτέλεσμα πραγματικά καλό για το νησί. Δεν σας κρύβω ότι είμαστε ιδιαίτερως ανήσυχοι βλέποντας τις εικόνες στην υπόλοιπη Ελλάδα. Ευελπιστώ ότι τέτοιες εικόνες δεν θα συναντήσουμε στο νησί. Προετοιμαζόμαστε γι' αυτό βέβαια καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, αλλά χρειάζεται μεγάλη προσοχή από όλους μας. Όσον αφορά τις πολύ ψηλές θερμοκρασίες, το λεγόμενο καύσωνα με λίγα λόγια, ο οποίος φαίνεται ότι θα συνεχίσει και μέχρι την Τετάρτη τουλάχιστον στο νησί με πολύ αυξημένες θερμοκρασίες. Θέλω να πιστεύω ότι όπως και τις προηγούμενες μέρες υπήρξε έτσι δημιουργική απόφαση που καθόριζε το πλαίσιο δουλειάς για πολλές κατηγορίες συμπολιτών μας. Ιδιαίτερη προσοχή στις ευπαθείς ομάδες, στα μικρά παιδιά, στους ηλικιωμένους και σε ανθρώπους που πιθανόν αντιμετωπίζουν αναπνευστικά προβλήματα. Φυσικά και για τα ζώα θα πρέπει να μεριμνούμε. Και εικόνες με σκυλιά δεμένα στο ύπαιθρο κάτω από πολύ ψηλές θερμοκρασίες, για τους κατόχους τουλάχιστον να θυμίσουμε ότι είναι εικόνες που δεν μας θυμούν και θα πρέπει και για αυτά να υπάρχει μέρημνα. Είναι μια δύσκολη περίοδος γενικότερα, παρατεταμένη περίοδος θα έλεγα. Πραγματικά υπάρχει ανησυχία, αλλά όπως επιμένω και λέω, με την καλή συνεργασία και τη συνέργεια όλων μας θα έχουμε και ένα καλό αποτέλεσμα στο τέλος. Ιδιαίτερη προσοχή τις επόμενες μέρες.